Last call. Last call. Όσοι αναγνωρίζετε αυτό το κουδουνάκι και αυτή τη βραχνή φωνή, τολμώ να πω ότι είμαστε συγγενείς. Συγγενείς εξ αλλά και εκ της εμπειρίας. Γιατί αν τα αναγνωρίζετε, έχετε πιει κρασιά, μπύρες και ζιβανίες στο καφενείο Επτά Κλειδιά στην Παλιά Λευκοσία. Και σίγουρα έχετε πετύχει το Σταύρο. Ο Σταύρος Ζαχαρία είναι ένα εκ των τριών. Οι άλλοι δύο, ο Φίβος και ο Ξένιο, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Τον συναντήσαμε μέσα στο κελάρι με τα κρασιά. Γι' αυτό και ο ήχο ίσω ακούγεται κάπω από κόσμο. Μιλήσαμε για πολλά. Όμω δεν θα σας πω περισσότερα. Νομίζω, ακούστε μα. Είμαι ο Χρήστο Μιχάλαρος και αυτό είναι το By the Way. Ένα podcast του pod.cy που του αρέσει να αφηγείται ιστορίες. Ιστορίες για πρόσωπα, ιστορίες για πράγματα ή εμπειρίες που επηρέασαν και επηρεάζουν τη ζωή και την κουλτούρα μας. Αν σας αρέσει όλο αυτό και θέλετε να κάνουμε παρέα, βρείτε μας στη City Free Press και κάντε μας follow στο Spotify, τα Apple Podcast, το SoundCloud αλλά και στο YouTube στο κανάλι του podit.cy Και αν σας αρέσει όλο αυτό ακόμα πιο πολύ, Αφιερώστε 5 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας και δώστε μας μια πεντάστερη βαθμολογία έτσι για να βοηθήσουμε λίγο τον αλγόριθμο να πάει τη φωνή μας ακόμα πιο μακριά. Έτοιμοι? Πάμε! Από πού να ξεκινήσω? <χαι>, από εδώ που βρισκόμαστε. Από εδώ που <χαι> βρισκόμαστε είναι μια καλή αρχή. Λοιπόν, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ, είμαστε στην αποθήκη των 7 κλειδιών, του καφενείου στην παλιά Λευκοσία, αλλά όχι απλώ στην αποθήκη, είμαστε ουσιαστικά μέσα στο κελάρι. Γύρω-γύρω, σηκώνω το βλέμμα και κοιτάζω δεξιά-αριστερά, υπάρχουν λευκά κρασιά, ε, κόκκινα κρασιά, ροζέ κρασιά. Υπάρχουν κυβότια από εινοποιία, υπάρχει ένα σταθερό κλίμα δροσερό για το κρασί. Και ουσιαστικά είναι το θησαυροφυλάκιο των κλειδιών εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σωστό! Θησαυροφυλάκιο. <Τι> δεν θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη προηγουμένω που ήταν ακόμα πιο ε, μπερδεμένα τα κυβότια πριν τα συσταρίσουμε κατά κάποιον τρόπο μαζί με το Φίβο έλεγα ότι είναι το χάος μου Το χάος πιανού Το αγαπημένο μου χάος Ήταν χαοτικά τα πάντα εδώ μέσα και βρισκόμουν ανάμεσα από κούτε από κρασιά Τώρα είναι λίγο πιο συγκυρισμένα Μπορούμε να πούμε ότι εδώ βρίσκεται το κελάρι των εφτά κλειδιών. Να σου πω όμω κάτι, προτιμώ τη λέξη και τον όρο χάο υπό την έννοια ότι όποιο γνωρίσει τον Σταύρο Ζαχαρία, άλλο Σταυρί, άλλο Πούνιο, θα καταλάβει ότι μέσα στο κεφάλι του βρίσκεται ένα φοβερά τακτοποιημένο χάο. Χάο όμω. Αλλά χάο ο. <laughs> Καλώ ήρθε. Γεια σου, Χριστό. Ευχαριστούμε που μα καλοδέχτησε εδώ στη κελάρι των εφτά κλειδιών μεγάλη χαρά μαζί με ένα φίλο. Είναι περίεργο, ξέρεις, γιατί ε, ήμουνα μάλλον από τους πολύ πρώτους πελάτες των 7 κλειδιών όταν αναλάβατε εσύ ο Φίβος και ο Ξένιος τη διεύθυνση του μαγαζιού, παραλαμβάνοντας τη σκητάλη ουσιαστικά από το φώτι. Σωστά. Και σας βλέπω να αναπτύσσεστε, σας βλέπω να εξελίσσεστε, αλλά πιο πολύ ξέρεις τι σας βλέπω, να ανθίζετε, να ομορφαίνετε. Mm. Διότι το μαγαζί και το σπότ και ο δρόμος δεν ήταν έτσι παλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε. Προφανώ και το μαγαζί δεν ήταν έτσι. Όταν ήρθαμε τον Σεπτέμβριο του 19, το μαγαζί ήταν σε μια άλλη κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι αλλάξαμε το χαρακτήρα του μαγαζιού, αλλά το φροντίσαμε. Το φροντίσαμε. Ε, την προσ... Η προσπάθειά μα αγκαλιάστηκε από τον κόσμο από νωρί. Άρα, ε, μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε. Δηλαδή, βλέπω καθημερινά ότι. Ολοένα και αυτό το κομμάτι πάει παραπέρα. Και το μεγαλώνουμε δεν είναι με το πόσα τραπεζάκια θα βγουν στην απλή. Μεγαλώνουμε και στην πρότασή μα. Δηλαδή η πρόταση μα παίρνει περισσότερη ουσία ε, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Μπαίνουμε στον πέμπτο χρόνο και αν α, α, είχα βρει, είχα βρει ας πούμε, το, τον πρώτο μα κατάλογο τον πρώτο πρώτο, πρώτο. Όμως... πρώτο, πρώτο μα κατάλογο το οποίο είχε, ο οποίος είχε τέσσερις μπύρες. Τώρα πόσες μπύρες έχετε. Τριάντα. Πόσα κρασιά έχει ο πρώτος κατάλογος. Ο πρώτος κατάλογος είχε τρία ποτήρια, τρία κρασιά σε ποτήρι και ακόμα δύο επιλογές, ούτως ώστε να, να δει ο κόσμος, ότι έχουμε και κάτι περισσότερο. Μάρκετινγκ ας πούμε. Ναι, να, ναι. να, ξεγελάσεις λίγο τον πελάτη ότι έχει ποικιλία. Κάτι τέτοιο. Είχαμε για το, για το τι πηγαίναμε να κάνουμε, και για το τι ήταν η αγορά το 2019 στη Λευκοσία σε ένα καφενείο Δη... και θα μιλήσουμε στην πορεία το τι, το τι εννοούμε καφενείο ε, ήταν αρκετές οι επιλογές και είχαμε... πολλοί μας ήταν και περίεργα που δεν είχαμε κρασί χύμα Α ναι, ναι, σωστά. Ναι, δεν είχαμε κρασί χύμα και ο, ο Ιαόλου ήταν περίεργο, έχετε 16 ευρώ τη φιάλη ήταν και λίγο ακριβό γιατί... Γιατί βρισκόμαστε στην εντό των τυχών Λευκοσία. Η παγιά Λευκοσία έχει μια διαφορετική άβρα στον κόσμο τον οποίο την ζει και βγαίνει έξω σε αυτήν και διασκεδάζει σε αυτήν. Οπότε ήρθαμε για να αλλάξαμε αυτή τη ρότα. Αλλά ναι, πέντε τότε, ναι. 125 σήμερα. Και όλα ευκριακά. Όλα κυπριακά. εξηγήσεις λίγο αυτό το κόλλημα και αυτή την αιμονή ή αυτή την πίστη που έχετε στο κυπριακό κρασί. Γιατί επειδή σας γνωρίζω και καλύτερα, ένας ξένος μπορεί να πει «Ρε παιδιά, τι αιμονή είναι αυτή, τι περιορισμός βάζετε στον εαυτό σας, μόνο κυπριακά κρασιά και σιγά το προϊόν». Από την άλλη, επειδή σας ξέρω και τους τρεις και ξέρω την αγάπη που τρέφετε για τον κυπριακό αμπελώνα, μιλάω για πίστη αυτή τη στιγμή. Πίστη στο κρασί, πίστη στο κυπριακό κρασί. Το κρασί είναι από μόνο του ένα, ένα, ένα αλκοολούχο ποτό το οποίο πριν πέντε χρόνια, το 2019, όταν ξεκινήσαμε, δεν ήταν και στις συνήθειες του κόσμου να το καταναλώνει ευρέω. Ε, ήταν το τζιν, ήταν η βότκα, ήταν το ουίσκι, η μπύρα που είναι μονίμως πολύ ψηλά. Ε, Εμεί θέλαμε να κάνουμε στροφή, θέλαμε να δείξουμε ε, μια μία βαθύτερη ρίζα στο τι είναι η κουλτούρα αυτού του λαού. Ε, το κράσι είναι άμεσα συνυφασμένο με τη χαρά ε, και μαζί με το κάθε συμπόσιο το οποίο έχουμε στον τόπο μας. Οπότε θέλαμε να είμαστε κοντά στο κράσι. Ε, η λίστα μεγάλων είναι σιγά-σιγά. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα γίνει αυτό που έγινε και ποτέ δεν πιστεύαμε ότι τα 7 κλειδιά θα μπορούσαμε να, να στεκόμαστε περήφανα και να λέμε είναι το σπίτι του Κυπριακού. Αμπελώνα. Να, να υπάρχει ένα χώρο όπου να έχουν θέση τα κυπριακά κρασιά και να μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε να δοκιμάσει όχι μόνο σε τρέχουσε χρονιές και σε κρασιά τα οποία μπορεί να βρει στα σούπερ μάρκετ, αλλά σε πειραματικέ εμφιαλώσει, σε παλιέ χρονιέ οι οποίε δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά. Για να μπορέσει να δει το προσδόκιμο παλαίο και τη κάθε γηγενή ποικιλία αλλά και ξένων ποικιλίων που έγιναν γνωστέ ετικέτσε, ε, από αυτέ έγιναν πολύ γνωστέ κάποιε κυπριακές ετικέτσε. Οπότε ναι, δια του χρόνου έγινε αυτό το κομμάτι στην πίστη. Προφανώ και δεν πιστεύω ότι το κυπριακό κρασί είναι το καλύτερο κρασί στον κόσμο, αλλά είναι μοναδικό. Έχει κάτι να πει και να, είναι τίμιο. Να πω κάτι που πιστεύω εγώ για τα κλειδιά και τη λειτουργία του μαγαζιού και ημών των τριών έτσι με υψηλών στη, στη διαδικασία του κρασιού. Το κρασί στην Κύπρο ήταν ένα πάρα πολύ λαϊκό προϊόν. Είχαμε την, τη γιορτή του, του, κρασού, του κρασιού στη Λεμεσό με το βρακά. Πολύ πολύ λαϊκό προϊόν, όχι υπε, ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Μετά, σαν ο Κύπριο να γνώρισε το κρασί τη φιάλη μέσα στα γκουρμέ εστιατόρια και στα wineries. Άρα έγινε ένα προϊόν πολυτελεία. Νομίζω ότι τα 7 κλειδιά έρχονται και προσγειώνουν το καλό κρασί ξανά στη λαϊκότητά του. Δηλαδή, μπορεί να πιει άριστο, πολύ καλή ποιότητα, ακόμα και ακριβό, αν θέλει, κρασί κυπριακό στα 7 κλειδιά, χωρί να είναι ανάγκη να το συνοδεύσει με φουαγκρά ή να αντιθεί με το κοστούμι για να πα στον χώρο να το πιει. Σε αυτό το κομμάτι ακόμα, έχουμε διαφωνήσει ακόμα και με εινοποιού. Στα 7 κλειδιά μπορεί να βρει ένα κρασιά από τα 22 μέχρι τα 135 ευρώ κυπριακό. Ε, Πολλοί πολύ γνωποί μα έβλεπαν λίγο περίεργα στην αρχή. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, α πούμε. Ε, μα θα πουλάτε αυτά τα κρασιά. Ε, είναι ακριβά. Τι καφενείο είναι αυτό. Δεν είναι εστιατόριο, υπάρχουν, Υπήρχαν στην Κύπρο και μέχρι σήμερα. 15-20 γνωστά εστιατόρια. 15-20 μεγάλα ξενοδοχεία. Και θεωρούσαν ότι μόνο αυτοί είναι οι 30 πελάτε για τα καλά του κρασιά. Και το εινοποιεί του. Σωστά. Δεν είναι έτσι. Και επίση ε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λένε πάρα, πάρα πολύ υνοποιεί, ότι αυτό το κρασί μου είναι γαστρονομικό. Ναι. Η επιτομή των ε, γαστρονομικών κρασιών για, στο ελληνικό κρασί, τα ξινόμαυρα τη Νάουσα και, η και τα σύρθηκα τη Σαντορίνη, μπορώ εύκολα να τα τσακίσω χωρί να έχω τίποτε, φτάνει να έχω καλή παρέα. Για εμένα, το κυριότερο συνοδευτικό σε ένα κρασί είναι μια ωραία κουβέντα με ένα φίλο. Αυτό επιτυχάνεται στα κλειδιά και να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι από αυτού μα ακούν, δεν έχουν έρθει ποτέ ω πελάτε στα κλειδιά, αλλά διατηρεί αυτό που είχε και από πάντα το σημείο Σταύρο. Ε, μπορεί να γίνει όλο το μαγαζί μια παρέα σε κάποια φάση. Εμεί ερχόμαστε, α πούμε, πολλέ φορέ χωρί να έχουμε συνεννοηθεί με του φίλου μα, αλλά ξέρουμε ότι θα βρούμε φίλου μα στα τραπέζια να κάθονται. Οπότε πάμε και φωλιάζουμε, θα έλεγε κανεί. Και στα μεγάλα events, δηλαδή καθαρά Δευτέρα, κάτι Απόκριε, κάτι Πάσχα, πάντα υπάρχει ένα γλέντι στα κλειδιά. Ε, θυμάμαι, Γλέντια στα κλειδιά, διαμέσου ζωντανή μουσική, κάνουμε δύο φορέ το χρόνο στι γιορτέ του λαού μα, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εν τούτης, ε, τα κλειδιά είναι ένα καταφύγιο. Των ανθρώπων που θέλουν να ξεφύγουν από τη βαβούρα τη πόλη και από του γρήγορου ρυθμού που είναι η δουλειά μα. Στα 7 κλειδιά θα σε αντιμετωπίσουν όλοι με ειλικρίνεια. Δεν θα έχει ψευτικά χαμόγελα και δεν θα έχει το άτομο το οποίο σε σκέφτεται για να σου πάρει 20 ευρώ από την τσέπη σου. Ναι. Ε, Διαμέσου αυτού του τρόπου, οι θαμώνε του μαγαζιού έγιναν φίλοι μα. Οπότε είναι μια μεγάλη παρέα που δεν θα αργήσει καθόλου αν είσαι ένα άνθρωπο ανοιχτό να γίνεις και εσύ μέρος της και κομμάτι της. Και είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολλές φορές. Ε, υπάρχουν μια συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή το Πάσο, που είναι μπροστά το παράθυρο, ναι, ναι. δεν είναι ποτέ για μια παρέα. Θα έρθει, θα αράξει ένα άτομο, θα κάτσει άλλο δίπλα του και είναι μια, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και τα τραπέζια, γύρω γύρω, υπάρχουν άτομα τα οποία έγιναν φίλοι στα κλειδιά γιατί έβλεπαν τι ίδιε φάτσες καθημερινά και ξεκινάνε πλέον και βγαίνουν και αλλού, Εντάξει, για να μην πούμε ότι ξέρουμε ότι πολλοί έγιναν ζευγάρια στα κλειδιά. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι Δηλαδή ναι, ναι, ξεκίνησαν ναι, ναι. φλερτ ε, από πολύ απρόβλεπτε, μη προγραμματισμένε καταστάσει. Ήρθαν στα κλειδιά και βγάλανε γκόμενα κάποια έτσι και κάποιε γκόμενα. έμειναν και παντρεύτηκαν. Όπω και το άτομο το οποίο έκανε τα κλειδιά, ο φώτη. Ναι. Ελδικάριο στην Κύπρο και έμεινε. Ναι. Ε, και υπάρχουν και ελδικάριοι που ήρθαν, ραντεβού, κλειδιά έμειναν. Μάλιστα. Ε... Είναι η ενέργεια του μαγαζιού, ξέρω εγώ. Αλλά μου κάνει πιο πολύ μεγάλη εντύπωση το άλλο. Ότι οι εργαζόμενοι στα κλειδιά. Καλά, εσείς είστε οι τρει ιδιοκτήτε. Οι εργαζόμενοι στα κλειδιά, όταν έχουν off, πολλέ φορέ έρχονται και πίνουν ποτό στα κλειδιά. Μπορεί να μου εξηγήσει αυτή τη διαστροφή. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ε, το έκανα και εγώ όταν ήμουν υπάλληλο στο φόντι. Ε, δεν υπάρχει λογική πίσω από αυτό. Δηλαδή, δεν θα χαλάρωσει. Δεν θα. Όταν έρθει εδώ, αφού δουλεύει εδώ θα γίνει ένα ξανά μαζί με το μαγαζί. Άσε που μπορεί να ξεκινήσει να πας να παίρνει και μπει στα τραπέζια. Ναι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει. Ε, οπότε ναι, δεν μπορώ να του καταλάβω. Του λέω να πάνε κι αλλού. <laughs> Αλλά αυτοί δεν φεύγουν. Λοιπόν, θέλω να ανασύρω μια ανάμνηση. Έχει πρωτοανοίξει το μαγαζί το 2019. Πρώτε απόκριε. Ναι. Θυμάσαι τι πρώτε απόκριε. Ναι. Θυμάσαι στον κλειστό χώρο του μαγαζιού με κρύο έξω. Πώ ήμασταν όλοι πατημένοι σαν σαρδέλες ο ένα πάνω στον άλλον, ναι. ούτε κορονοϊό ούτε τίποτα. Τι γινόταν. Ήταν ]ε? η εβδομάδα πριν τον κορονοϊό. Ήταν αυτή η εβδομάδα. Ήταν η εβδομάδα πριν τον κορονοϊό. Ε, τότε δεν είχαμε ούτε μεγάλη τέντα, δεν, είχαμε μια σόμπα. Οπότε μπήκαμε όλοι μέσα. Το θυμάμαι, το θυμάμαι γιατί δούλευα μαζί με το ξένιο. Ο φίλο έλειπε, αν δεν κάνω λάθο εκείνη τη μέρα. Δεν είμαι βεβαίω. Είμαι δεν είμαι σίγουρο. Ναι, νομίζω ότι έλειπε εκείνη την μέρα ο φίλο και ε, είχα εκνευριστεί γιατί θέλαμε να πάρουμε ακόμα μια σόμπα και μου λέει ο Ξήνιος Χαλάρωσης, κοίτα τι γίνεται. Και βλέπα το μαγαζί να, να, να παίζει η παπά πίσω και να είναι 20-25 άτομα σε 28 τετραγωνικά. Ε, μετά ήρθε το χάος του κορονοϊού. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα λίγο για το Σταύρο. Είπαμε Σταύρο Ζαχαρία, Σταυρή, Πούνιο. πουνιος, Χίλια πρόσωπα, μία ψυχή. Ένα πρόσωπο, χίλιε ψυχέ. Έτσι πάει. <laughs> Πούνιο. Πόσο Πού... είσαι, 34. Μπαίνουμε στα 35 Αυγούστου. Μπορεί να συνοψίσει όλη αυτή την όποια ζωή έχει τέλο πάντων και όλε τι εμπειρίε που είχε σε ένα μότο. Σε ένα μότο. Ναι. Έλα ρε Χριστό τώρα, σε ένα μότο τρέχει. Πολύ, πολύ... Μου το πετάς έτσι εύκολα μπροστά να μου το πεις προηγουμένως να, να, να το κάνω και λίγο πιο έξυπνος. Με, έφε... <laughs> με έφερες μέσα στο κελάρι. Είμαι ανάμεσα σε κρασιά, <laughs> δικαιούμαι να σύρνω πόμπες. <laughs> σε μότο όχι, αλλά θα πω ε, μια αγαπημένη μου λέξη. Ελπίδα. Ελπίδα. Τι σε κάνει να ελπίζεις? Δεν μπορεί να μου δώσει τίποτα άλλο, κάτι περισσότερο. Η ελπίδα συνοδεύεται με πολλά άλλα, με τα όνειρα, με, τις, με, με το κίνητρο, με, την, με τη δύναμη της προσπάθειας, οπότε η ελπίδα είναι... Ε, έχω πάντα μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Και είναι σημαντικό να υπάρχει στον κόσμο. Καλά, αμφίβολα. Το θέμα είναι που τη βρίσκει κανείς την ελπίδα, ε. Εσύ που τη βρίσκεις την ελπίδα. Πού βρίσκω την ελπίδα, ελπίδα βρίσκω στα χαμόγελα, στα χαμόγελα του κόσμου τα οποία είναι ξέγνιαστος για μερικές στιγμές. Τη βρίσκω στις βόλτες, στις βόλτες τις οποίες τις κάνεις μαζί με φίλους και δεν χρειάζεται ούτε να ξοδέψεις πολλά λεφτά για να πας σε ένα κρυβό εστιατόριο, ούτε να γίνεις γιώμα, ε, απλά έχεις ε, με ένα χέρι ακουμπημένο πάνω σου για να ξέρει ότι θα υπάρχει ένα άνθρωπο δίπλα σου. Ελπίδα βρίσκω σε κάθε νέο άνθρωπο ο οποίο ε, ε, ονειρεύεται να κάνει κάτι. Mm. Σε κάθε νέο άνθρωπο που ονειρεύεται να κάνει κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε άτομα τα οποία έρχονται και μοιράζονται μαζί με μένα το όνειρό του και μου λένε Σκέφτομαι να κάνω αυτό. Τι λε. Με ανθρώπου που βλέπω να υλοποιούν τα το όνειρά του. Αυτό είναι η ελπίδα. Να λίγο στην ιστορία όπου έκανες μια άλλη δουλειά και θα έλεγα και εγώ όσο σε ξέρω μια άλλη ζωή ναι. πριν τα 7 κλειδιά και αποφάσισες να το αφήσεις όλο αυτό και να γίνεις επιχειρηματίας ενός καφενείου. Καφενείου, δηλαδή. καφετζής. Ναι. Σ' αρέσει ο όρος καφετζής. Ξέρεις τι, εκλαϊκεύω το τι είμαι και μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι. Ε, η προηγούμενη μου ζωή είχε ξύπνημα γύρω στις 7.30 και που κάμισο και γραφείο γραφείο σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία ίσως τη μεγαλύτερη στο χώρο εστίασης με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από τον μπροστά τον μπροστά της δουλειάς τη σάλα, το σερβίρισμα και να κάνει με όλο το πίσω με τις προσλήψεις, με τις μισθοδοσίες, ε, με τις αξιολογήσεις ε, προσωπικού Ήμουν στο HR και στη συνέχεια στο payroll της PHC, είναι η εταιρεία που έχει την Pizza Hut, τα Taco Bell, τα τα Guacamama, τα Nero. Ε, και η απόφαση δεν ήρθε σε μια μέρα. Ήμουνα σε αυτό το χώρο, δούλευα σαν σερβιτόρο, σαν μπάρμαν, σαν υπεύθυνο ε, ε, roof garden cocktail στη Λάρναγα για 3-4 καλοκαίρια. Δεν ήρθε σε μια μέρα γιατί. γιατί είχα πάντα αυτό το παράλληλο μαζί με τη νύχτα, α το πούμε νύχτα, που δεν μου αρέσει πλέον το να το λέμε νύχτα. Έχει μια κακή φόρτιση η λέξη νύχτα στα δουλειέ. Αν και νομίζω. Η νύχτα έχει πεθάνει. Το να κλείνουν τα μαγαζιά πλέον η ώρα 12 έχουμε γίνει όλοι μεσημέρι. Δηλαδή, το να, το να πηγαίνει σπίτι σου η ώρα 11 θα μπορούσα να ήμουν και σαν μαθηματικό, να έκλεινα το φροντιστήριο η ώρα 9.30 γιατί είχα την τελευταία τάξη και να πήγαινε σπίτι μου η ώρα 10.30. Ωραία. Τι εννοούμε νύχτα-νύχτα, αν, αν όχι αυτή την κακή, α πούμε, συνεπαγωγή που έχει πάρει η λέξη. Που έχει να κάνει η νύχτα, κακά τα ψέματα. Έτσι, μιλάμε ανοιχτά. Παλαιότερα, όταν έλεγε αυτό δουλεύει νύχτα, λογικά ασχολιόταν είτε με, με, με πουτάνε, είτε με ναρκωτικά. Είτε με αλκοολισμού, είτε με προστασία, είτε με. τέλο πάντων, κακέ συναναστροφέ. Κακέ συναναστροφέ. Κακέ μαύρα λεφτά. Ε, ε, η, η, μια κερδοφορία η οποία δεν εξηγείται και δεν είχε καμιά λογική. Αγόραζε μία φιάλη 10 ευρώ, την πουλούσε σε 100 ευρώ. Ναι. Αυτά τα πράγματα πλέον δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω πώ θα κλάψουν τώρα ανοιχτά. Δηλαδή υπάρχουν, αλλά. Δεν είναι αυτό που ζούσαμε πριν 10-15 χρόνια. Σου λυπεί. Καθόλου. Καθόλου. Ως πελάτης δεν σου λείπει. Καθόλου. 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 Ε, όχι. Εκείνο το ξημέρωμα 4-5 το πρωί που χάραζε στο μακέντζι και ξεκίνησα να πηγαίναμε σπίτι μα, δεν μου έχει λείψει καθόλου γιατί ήταν κάτι ξένο για εμά, πιστεύω. Ήταν ένα. Ξέ... Ε, ήσουν μόνο. σε μια χαρά. Μέσα σε πολλού. Αλλά είσαι μόνος. Δεν έβλεπα, δε, δεν το βλέπω, να, δε, δεν το, δεν το βγούστωρα ποτέ. Και έμενα και, και το έκανα δουλειά για αρκετά χρόνια. Ναι. Όχι. Όταν το κάνεις διασκέδαση, δεν σου άρεσε. Τότε. Τότε μπορεί και να μ' άρεσε, αλλά όχι. Ναι. Δε, δεν είναι αυτό. Ε, μα, πάντα μ' αρέσει να πούμε. Όταν, και, και αν, αν πάμε στα πράγματα που αρέσουν στο Σταύρο τα δρομάκια στα Πετράλωνα, η αντικερή στην πλατεία Βυσσίνια, ε, το να κοιτά πάνω τον ατσικό Ουρανό και να βλέπει τον Παρθενώνα και όλα αυτά. Μάρες άρεσαν τα γλέντια της Αθήνα μεσημέρι. Σύρια, α πούμε. Πλατεία Βυσσίνια, Κυριακή μεσημέρι. Α, στο καφέ Βυσσίνια εκεί στο. Ναι, ναι, ξέρω. Ταιριάζουμε, θε να γίνουμε φίλοι. Που κι άλλο. <laughs> <laughs> Ταιριάζουμε, ναι. Ωραία. Ταιριάζουμε πίσω στη φάση που παρατάς, τέλο πάντων εγκαταλείπει τη δουλειά και περνά στο επιχειρήν. Ωραία. Πάμε εκεί. Ε, ναι, δεν έγινε, δεν, δεν έγινε σε μια μέρα, όπως είπα και πριν. Ε, ήμουνα στις δουλειές, ξεκίνησε αυτό, πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, δεν ήξερα πότε θα γίνει. Ήρθε μια ευκαιρία, μου την δηλώσει ο Φώτης, που λέω δηλαδή κοντά, ήμασταν σε ένα ταξίδι μαζί με το Ξένιο και κάποιους άλλους φίλους. Ε, χτύπησε το τηλέφωνο, ήμουν μόνο εμβασιά. Με ρώτησε αν θέλω το μαγαζί. Του είπα θα μιλήσουμε όταν επιστρέψω. Επέστρεψα, το πήραμε το μαγαζί. Και ήμουνα εδώ ε, σε ένα ρόλο ε, δουλειά και 7 για ένα χρόνο. Ναι. Οπότε έγινε και μια μετάβαση. Μετά είπα ότι αυτό το πράγμα για να δουλέψει χρειάζεται αφοσίωση. Και ήμουν ο πρώτο από του τρει, ο οποίο άνοιξε την πόρτα τη εταιρεία και έφυγε. Βοήθησε και ο κορονοϊό βοήθηκαν και προβλήματα τα οποία είχα στη ζωή μου και είπα ότι όταν θα κάνεις μια καινούργια αρχή την κάνεις ολιστικά και την έκανα σε όλα Ξήμισα μια μέρα και είπα όλα, όλα ή τίποτα Όλα ή τίποτα, ίσως να είναι και αυτό ένα μότο το οποίο θα ταιριάζει στο Σταύρο Και το πήρα, το πήρα έτσι Κάτσε ρε φίλε, σηκώθηκες μια μέρα και είπες Ηλία ρίχτο Κυριολεκτικά ηλία Παρέες. Βασικό συστατικό του Σταύρου, για όσους τον γνωρίζουν, είναι ότι συμμετέχει σε παρέες. Γεννιέται από παρέες, αναγεννάται από παρές. φτιάχνει παρέες. Δεν μπορώ να φανταστώ το Σταύρο μόνο του. Καλά μην ξέρεις. Άρα, θέλω να πάμε πιο πίσω τώρα. Δύο βήματα πίσω. Θέλω να πάμε στην παρέα του Βάσου του Φτωχόπουλου. Αμάν. Ε, εντάξει, τώρα θα μου τραβήσει το φυτή, θα πει ότι δεν, δεν με ξέρει. Θα, θα πει κάνει, πει ότι, θα πει ότι είμαι ένα παγιόπαιδο. Ε, εντάξει. Ναι. Καταρχά, θέλω να εξηγήσουμε λίγο στου μα ακούγουν, στου ακροατέ, στου ακροατέ. Τι εστί βάσο φτωχόπουλο, όχι όμω θέλω τα στερεότυπα όχι. που τον συνοδεύουν στη δημόσια σφαίρα. Θέλω το βάσο που γνώρισε εσύ. Ο βάσο είναι ένα γλυκύτο άνθρωπο. Ε, πολύ καλλιεργημένο, με πολύ αγάπη που πολλοί οι οποίοι τον έχουν κρίνει πολιτικά δεν γνωρίζουν αυτή την πλευρά του Βάσου Φτωχόπουλου. Ε, ο Βάσου Φτωχόπουλο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει διαμορφώσει κατά κάποιον τρόπο για εμένα ε, ένα χώρο σκέψης και. Α μιλήσουμε για τον εαυτό μα, μιλήσουμε για μένα. Ο oh, Θέλω να μου πει ναι, ναι, τον εαυτό σου σε συνάρτηση με αυτό που λέμε φαινόμενο Φτωχόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Το, 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 το τι βλέπουμε εδώ σήμερα, σαφώ και έχω επηρεαστεί από τον Φτωχόπουλο. Βλέποντα τον, ακούγοντα τον, πώ ο ίδιο αντιμετώπισε του πελάτε του στο Αιγαίο, Πώ ο ίδιο είχε επενδύσει τότε σε κρασιά εμβληματικά για να τα έχει σε μια ταβέρνα. Το τι ήταν η ταβέρνα και πώ εξελίχθηκε το Αιγαίο. Ε, Προφανώ και δεν ήθελα να, 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 να έχω ένα, κάτι τέτοιο, αλλά ο Φτωχόπουλο είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει δέσει ανθρώπου μεταξύ του και έχει κάνει μια περίεργη και παράξενη οικογένεια. Θέλω να μου την περιγράψει αυτή την οικογένεια. Και θέλω να μου την περιγράψει για αυτού κυρίω που νομίζουν ότι γνωρίζουν αυτή την οικογένεια. Γιατί θέλω να, να το βάλω στη συζήτηση. Το, τα 7 κλειδιά το βιβλιοαναγνωστήριο Το Έρμα, το Αιγαίο του Φτωχόπουλου, όλα αυτά μαζί με κάποιου άλλου ομόκεντρου κύκλου είναι κομμάτια τη ίδια του ίδιου οικοσυστήματο πάνω κάτω, σε ένα βαθμό. Κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Συγκοινωνούν τα δοχεία, αν διάλογο μη Ναι, κοίτα, δεν είναι κρυφό ότι με τα παιδιά τα οποία διαχειρίζονται το έρμα είναι άτομα τα οποία είμαστε φίλοι εδώ και 15 χρόνια. Πάλι με αναφορά στο 20. Φτωχόπουλο. Προ... Ναι, πάλι με αναφορά στο Φτωχόπουλο. Ε, οπότε Αυτά τα άτομα, ο χώρος ο οποίος θεωρώ ότι έχει την περισσότερη άδρα του Φτωχόπουλου είναι το ΕΡΜΑ. Που σαφώ είναι το μαγαζί το οποίο δημιούργησε η όλη μαζί με τον Αλέκο και τον Χρήστο. Αλλά ε, εκεί θα μαζίς όλη εκείνη την παρέα η οποία έχει ένα σημείο αναφορά στον Βάσο. Μάλιστα. Ε, εκεί έχω περάσει από τις πιο όμορφες ε, μέρες της ζωής μου. Και απέναντι την αυλή του Αιγαίου όπου δεν έχω πάει από, από τη μέρα την οποία έχει αλλάξει χρήση δεν ξέρω γιατί, δεν, δεν έχει να κάνει με τους νέους ιδιοκτήτες έχει να κάνει με το ότι νιώθω ότι έχω κάτι αφήσει εκ, εκεί μέσα και δεν μπορώ να το βρω Άμα σου πω ότι ούτε εγώ έχω πάει και είναι σαν να διαφυλάτω λίγο αυτή τη σύντομη μνήμη που πρόλαβα να δημιουργήσω στο Αιγαίο στο Αιγαίο έχουμε. Αλλά δεν πάλι μεθύ... δεν έχουμε τίποτα. έχουμε μεθύσει, φοιτητέ, έχουμε οραματιστεί, έναν κόσμο διαφορετικό. Ε... Στο Ερμαν, ε... αυτό που λέω είναι μια οικογένεια. Σχεδόν είναι τρελή, παράξενη και περίεργη οικογένεια. Θα δει άτομα από 25 μέχρι 75 ετών να, τραγου... να... να σιγοτραγουδάνε ή να φωνάζουν τα ίδια τραγούδια, να κάνουν πανομοιότυπε συζητήσει. Ναι. Και ο φτωχόπουλο εξαρτάται από τη μέρα του για το πώ θα τον πετύχει. Γράφει ωραία βιβλία όμω. Έχει μια τετραλογία καταπληκτική. Έγινε τετραλογία. Δεν το έχω διαβάσει. Δεν έχει διαβάσει το τέταρτο. Δεν το έχω διαβάσει. <γιλίδε> ναι. Ε, το, 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 το κάνω επισκοπού. σκοπού. Λοιπόν, παρέ. Για πάμε πίσω λίγο πάλι <γιλίδε> στι παρέ. <γιλίδε> να μην φύγουμε μάλλον από τι παρέ. Ε, είναι το πλαίσιο σου η παρέα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει, δεν ένομαι με αυτό. <Mile dizzy stato> μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Όπω είπα και πριν, η ελπίδα τη βλέπω και στου ανθρώπου που. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι στη ζωή μου υπήρξε μία παρέα ή ήμουνα με, με τρει φίλου, με τέσσερι φίλου. Όχι. Είναι άλλη η παρέα στο Αίο Αιγαίο, είναι άλλη η παρέα με την οποία πηγαίναμε μπάλα όταν ήμασταν μικροί, είναι άλλη η παρέα η οποία τρέχαμε μαζί στου μαραθώνιου, περάσαμε και από εκείνο το σημείο. Τώρα δεν τρέχει. Τρέχω λίγο. Ναι επιφυλάσσομαι γι' αυτό. Κάτι θα κάνω. Εντάξει, πριν ένα χρόνο είχα κάνει ένα καλό αγώνα. Αθήνα Φιέτως, που πήγες, όχι. Ε? Αθήνα δεν έχω πάει. Α, δεν είχε πάει. Εσύ. Δεν ε? έχω πάει, όχι. Δεν έχω πάει. Έχω μαραθώνει στα πόδια μου, αλλά όχι τη Αθήνα. Ναι. Τον αυθεντικό. Την κλασική, κλασική ναι. διαδρομή. Ναι. Οπότε και γι' αυτό επιφυλάσσομαι. Κα, κάτι έχω στο νόμο, αλλά. Όσον αφορά στι πολλέ παρέε που έχει, εγώ βλέπω και παρατηρώ τώρα ότι. Σε, με την παρέα που είσαι στο ΑΠΟΕΛ, δεν έχω καμιά σχέση με τον Απόελ. <laughs> <laughs> δεν έχω καμιά σχέση με τον Απόελ. <laughs> δεν έχει καμιά σχέση με τον Απόελ. Η μισή σου φίλη είναι Αποελίστρα και μάλιστα φανατική. Πάνε κερκίδα και mm. λένε συνθήματα, ρε παιδί μου. Λένε συνθήματα. <laughs> ανάβουν. <laughs> κεριά. Καντήλια. <laughs> 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 ε, ε, δεν έχω καμιά σχέση με τον Αποέλιο. Τι ομάδα είσαι, στάμα. Ε, Ναι, έχω, ε, έχω κληρονομήσει την ομάδα. Ε, των προσφύγων τη Κύπρου την ανόρθωση. Ε, και η ανόρθωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Αν και υπάρχουν 4-5 χρόνια που δεν πηγαίνω γήπεδο, ε, η Συ, ανόρθωση είναι. Συνειδητά δεν πηγαίνει γήπεδο, Ναι. Γιατί, ξέρει τώρα με όλο αυτό το κομμάτι που έχει γίνει. Ε, πιο εμπορικό το ποδόσφαιρο. Οι παίχτε έρχονται και φεύγουν μέσα σε μια νύχτα κερκίδε με ακροδεξιά ε, με ναρκωτικά. Δηλαδή ε, αυτό το, τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα, πλέον έχει χαθεί. Και δεν μ' άρεσε. Η διείσδυση του ΕΛΑΜ μέσα στου συνδέσμους φιλάθλων, σε, σε ομάδε οι οποίε ανήκουν φαινομενικά στη δεξιά, είναι έντονη. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Δεν, δεν μ' αρέσει επίση πλέον να τοποθετούμε πολιτικά αλλά δεν μου αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει, Μόλι τοποθετήθηκε, Ναι, 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 προσπαθώ να το αποφεύγω. Αλλά τελικά το κουβαλάω από μικρό δεν θα γίνει. Δεν μπορώ να αποτάξω αυτό το κομμάτι, Θέλω πολιτική τοποθέτηση. Όχ. Mm. Oh. Ναι, σε ακούω. Πολιτική τοποθέτηση. Πώς βλέπει τον κόσμο ο Σταύρος. Ωραία. Ο Σταύρος οραματίζεται ε, μια κοινωνία, η οποία θα μπορεί να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ισότιμα. Ε, μια κοινωνία στην οποία θα είμαστε ε, όλοι ίσοι, χωρίς, χωρίς να χρειάζεται όλοι να είμαστε όμοι και να αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικότητες. Ο Σταύρος οραματίζεται μια Κύπρο ενιαία και αδιαίρετη από το να μέχρι την κασπασία. Μια Κύπρο στην οποία θα μπορέσουμε να ζήσουμε σαν οι μνησιώτε οι Κύπροι πολίτες και ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό. Ο Σταύρος οραματίζεται ένα κράτος το οποίο θα είναι αξιοκρατικό και θα μπορεί, και, και όταν λέμε αξιοκρατικό, δεν μιλάμε μόνο για πολιτική. Δεν μιλάμε μόνο για ποιος θα είναι βουλευτής, για το ποιος θα πάρει τις θέσει στο δημόσιο. Δεν μιλάμε για αυτό. Ισοκρατία σημαίνει να, να ανταμείβεται σωστά και να έχει κριτική σκέψη και ο καταναλωτή και να ανταμείβεται σωστά το σωστό εστιατόρα. Να μπορεί ο κάθε άνθρωπο να αντιληφθεί πω ένα δημοσιογράφο είναι καλό δημοσιογράφο. Ούτω ώστε να μπορέσει να, υ, να υπάρξει και καλό δημοσιογράφο και καλό εστιατόρα. Και για να μην μπορεί ο Σταύρος να νιώθει μοναξιά στο κομμάτι που κάνει και να, να στερείται των συζητήσεων. Τι σπουδαίο πράγμα οι συζητήσεις για να τις στερούμαστε. Να μην μπορεί ο Σταύρος να έχει 10 άτομα να αλλάξει πέντε κοινέ ιδέες. Έχω κάποια άτομα. Άτομα τα οποία σε αυτό το χώρο της εστίασης τα αγαπώ πάρα πολύ. Που ταιριάζουν ρε παιδί με αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε. Ε, στο μυαλό μου ξεκάθαρα είναι ο Μιχάλης Βριονίδης από το Κασκαντέρ. Σαν τύπος. Τον αγαπώ. Γράφει ωραία πείματα σε χαρτάκια. Ναι. Ε, μ' αρέσουν αυτά τα α, α, αφηρημένα του Μιχάλη που δεν είναι καθόλου αφηρημένα. Ε, ναι, ε, υπάρχουν άτομα τα οποία ε, δεν μπορώ να αναφερθώ ας πούμε, για τον πάνω τον Κυριαζή στο Vintage. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από εμά, αλλά για μένα είναι ένα μέντορα. Θέλω να πω, έχει συνομιλητέ στη δουλειά σου. Okay. Ναι. Αν όμω. Σε αυτή την κοινωνία, σαν καταναλωτές, επιλέγαμε περισσότερα, πιο σωστά, θα είχαμε και στη δουλειά μου καλύτερα μαγαζιά και συζητήσει οπότε θα μπορούσαμε να νιώθουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω και όχι μόνο στη δουλειά μου, και στη δουλειά σου, και στην πολιτική, και στη δημόσια υπηρεσία και ένα καλύτερο σύστημα, γιατί όταν λέμε αξιοκρατία, και ένα καλύτερο σύστημα και παιδείας και υγείας, σε, ε, α, ωραία, ωραία που το βάλαμε το παιδεία και για, γιατί. Και, αυ, είναι, και αυτό είναι πολιτικό κομμάτι. Δεν ήμουν ποτέ ε, υπέρ ε, των ιδιωτικών σχολείων. Οπότε η παιδεία για μένα είναι ένα αγαθό δημόσιο και ίσο προ όλου. Και έτσι α, και αυτό το κομμάτι. Ζω στο Καϊμακλή και ονειρεύομαι η κόρη μου να πάει στο δημοτικό του Καϊμακλή και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας ότι είναι γεμάτο μετανάστε και δεν θα είναι ελληνόφωνο και δεν θα προχωρήσουν. Στο χέρι μα είναι. Στο χέρι μα είναι να κάνουμε αυτό το πράγμα να μην ισχύει αυτή η ανισότητα και αυτέ οι δύο ταχύτητε. Γυναίκε στη ζωή σου. Ξεκάθαρο, γυναίκε στη ζωή μου, ξεκάθαρο. Θα ξεκινήσουμε από τη μάνα μου. Αχ, με έχει φάει τώρα η Ιωάννα, με περιμένει ξύλο. Η γυναίκα τη ζωή μου τώρα έχει όνομα και επίθετο, είναι η Λίδα Μαρία Ζαχαρία, μηνών 17. Κούκλα. Κούκλα, με έχει τρελάνει. Έχει μια στη μάνα της και είναι κούκλα. Ναι. Έχει μια σε σένα και σε τρέλανε. Ναι. Η γυναίκα της ζωής μου είναι η Λίδα. Τι και σημαίνει. Είναι και, 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 και το, το όλο κομμάτι, γυναίκες της ζωής μου, να σου πω κάτι, έχω μια φωτογραφία με τις γυναίκες της ζωής μου, όλες μαζί, δίπλα-δίπλα. Είναι μια παιδική μου φίλη, Γιάννα Ισκουρή, είναι μια αγαπημένη μου φίλη, η Έλλη Μόντσι. Είναι η μάνα μου, η μάνα του παιδιού μου και το παιδί μου. Είναι εκείνε κι εγώ. Και είναι στη βάφτιση τη Λίδα, όλη μια γραμμή. Και τι αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία. Πώ είναι για σένα να ξυπνά μια μέρα και να πρέπει να προστατεύσει ένα πλάσμα. Το οποίο είναι η κόρη σου. Και δεν ε... το είχε πριν αυτό. Πρέπει να ταΐσεις ένα στόμα. Πρέπει να αλλάξει μια πάνα. Και όλα αυτά να τα αγαπά. Πώ είναι. Το να ταΐσεις ένα στόμα και να αλλάξεις μια πάνω είναι εύκολο και μαθαίνεται. Το να... Αυτό όμως που, ακόμα δεν ξέρω εάν υπάρχει προπόνηση για να φτάσεις σε ένα επιθυμητό σημείο και να μπορείς να το κάνεις καλά, είναι το... η, η έγνοια. Καθημερινά, δηλαδή τι κόσμο θα δώσω σε αυτό το παιδί, πώς θα μεγαλώσω αυτό το παιδί, τι θα γίνει αυτό το παιδί. Ε, Θεωρώ ότι το κυριότερο πράγμα που έχω να δώσω σε αυτό το παιδί και να του μάθω είναι το σεβασμό. Οπότε κάθε μέρα προσπαθώ να είμαι ε, σωστός απέναντί της και όλα με σεβασμό. Η υπερβολική αγάπη ίσως να είναι δεσμά για ένα παιδί, να μην πάρει αγάπη το έχουμε ζήσει, το έχω ζήσει, δεν είναι καλό για ένα παιδί. Οπότε ναι, σεβασμό, σεβασμό και όλα, και, και όλα θα έρθουν. Ένα-ένα. Και με το φίβο κάθε φορά. Μιλούσαμε χθε και είχαν μπει πράγματα περισσότερα στην ατζέντα για να φτιάξουμε πράγματα σήμερα και μου λέει: Σταύρο, θα χρησιμοποιήσω μια δικιά σου ατάκα. Έναν-ένα. Έναν-ένα ένα και πάμε. Δεν γίνεται όμω ένα-ένα. Κοίτα, το, στην αναμπομπούλα έρχονται όλα. Το κάνα μια φορά, έπιασε το πράγμα, αλλά δεν το λέμε πάντα, <laughs> οπότε, Χρήστε μου, ένα-ένα. Λοιπόν, θα μάθεις την κόρη σου να αγαπάει την παλιά Λευκοσία. Εννοείται. Ωραία. Γιατί. Ξέρεις τι, η παλιά Λευκοσία... Ε, είναι το καταφύγιό μου. Πρώτα-πρώτα, είναι, ε, είναι εδώ που γνωρίστηκε η μάνα της και ο πατέρα τη. Ε, είναι εδώ που μεγαλώνει, είναι εδώ που είναι το σπίτι τη. Μένουμε στο Καϊμακλή. Γιατί ε, ήταν ό,τι πιο κοντινό μπορούσαμε να βρούμε στην παγιά Λευκοσία. Η παγιά Λευκοσία την λάτρεψα από, από, τη, από τη μέρα που είμαι φοιτητή και πάμε στο πρώτο κομμάτι του τι είναι τα 7 κλειδιά. Είναι και το τι είναι η παγιά Λευκοσία για μένα. Ε, Έβγαινα από όλη αυτή την από τη γρήγορη, από του γρήγορου ρυθμού τη πόλη. έφευγα από το Πανεπιστήμιο Κύπρο μία μισή ώρα και ερχόμουν να πιω ένα καφέ εδώ. Να όλα πιο αργά. Μπορεί πιο... να μου πει τι μα γοητεύει τόσο στην παλιά Λευκοσία, διότι είναι ουσιαστικά μια μεγάλη γειτονιά, η οποία ξεχωρίζει πάρα πολύ από το έξω πράγμα. Εμεί οι, ξέρω εγώ, παλιολευκοσιάτε, ναι, ε, ναι. επίκτητοι έτσι κατά συνείδηση, νιώθουμε ότι διασκεδάζουμε, ζούμε, αναπνέουμε και κοινωνικοποιούμαστε σε ένα άλλο κόσμο από ότι αυτοί που πάνε στα σικρά του ή αυτοί που πάνε μόλ, χωρί να θέλω να ενοχοποιήσω κανένα, κανένα. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι άλλο κόσμο. Είναι πολύ διαφορετικά. Και όταν έρχονται. Εμ... Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να, να κατηγοριοποιήσω αυτό πάει στα σικά του, αυτό πάει μόλ, αλλά καταλαβαίνει όταν ένα άτομο είναι τη παλιά πόλη. Είναι αγιός. Είμαστε συγγενεί. Α πούμε, μα συνδέει κάτι. Και τι είναι αυτό το κάτι που συνδέει του σταμόνε τη παλιά Λευκοσία. Το να υπάρχει προσωπικό δέσιμο ο θαμώνα τη παλιά λευκοσία πο πολλέ φορέ δεν θα πει θα πάω στα κλειδιά, θα πάω στα παιδιά. Πολλέ φορέ δεν θα πει θα πάω στην κορνίζα, θα πάω στο φώτι. Και αυτό ήταν ε, πάντα. Δεν θα πήγαινα στην Ερμού, θα πήγαινα στο Γιώργο. Ε, οπότε θεωρώ ότι ο θαμώνα τη παλιά πόλη, ο περιπατητή τη παλιά λευκοσία. Είναι αυτοί που θέλουν να έχουν ένα δέσιμο περισσότερο μαζί με τον άνθρωπο. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τις ρίζες τους. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάτσουν σε μια καρέκλα η οποία να μην είναι τόσο instagramable. Πλέον γίναμε λίγο, φυσικά, αλλά ναι. Είναι αγιώτικη η παλιά λευκοσία. Είχα κάνει μια βόλτα τα Χριστούγεννα μαζί με την Ιωάννα στη Στασικράτους και ένιωθα ότι ήμουν ξένος. Ίσως έχει γίνει και το comfort zone μας η Παγκιά Ναι, μπορεί να, μπορεί να βολευτήκαμε και λίγο στην ναι, Λευκοσία, ναι, 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 Αλλά εμένα δεν με χαλάει αυτό το βόλεμα. Καθόλου. Καθόλου. Και, και δεν βρίσκω άλλο που να μ' αρέσει για να μιλήσει. Δηλαδή ναι. ε, πάω στην, στην πόλη που με μεγάλωσε, τη Λάρνακα, και δεν, είναι δύο-τρία μαγαζιά τα οποία πήγαινα όταν ήμουν πιτσυρίκι που είναι σαν να, να, να πάω και να πω ένα γεια στο Μάριο στο 1900 να κάτσω στην μπάρα που εκεί πήγα, πήγα, όλα μου τα πρώτα ραντεβού στο 1900 στη Λάρνακα. Όλα, όλα. Μέχρι τα 25-30, όλα, όλα. Μετά που πήγαινε ραντεβού, δηλαδή. Μετά ήμουν στα κλειδιά. <laughs> <laughs> ε, αλλά αν εξαιρέσουμε, είναι το Βεροτσίνο το οποίο δούλεψα εκεί και το αγαπάω. Αν δεν πάω σε αυτό το μαγαζιά που είναι σαν να είναι ένα φόρο τιμή στο ότι έχω ζήσει. Στη νεότητα, α πούμε. Ναι, δεν πάω στο Fat Tuesday, α πούμε, που εκεί έχω κάνει πάνω από χίλιε βάρκε. Ναι. Δεν υπάρχει γειτονιά στη Λάρνακα που να με κάνει να πω ότι θέλω να βγω έξω εδώ. Δεν υπάρχει γειτονιά στη Λέμεσο που με κάνει να θέλω να την περπατήσω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν μαγαζιά. Υπάρχουν τα μαγαζιά. Ναι, αλλά είναι σποτ. Ναι, δεν, δεν υπάρχει Δεν είναι στο... περιβάλλον. Ε, η παγιά Λευκοσία έχει αυτό που μου αρέσει. Έχει την Προυφελάς, έχει το Swimming Birds, έχει το, την Κορνίζα, το Καφενείο 11, τον Τέλη, ε, την παγιά ηλεκτρική, το ΕΡΜΑ, το Vintage, πολύ διαφορετικά μαγαζιά το ένα μαζί με το άλλο. Πολύ διαφορετικά. Από τη υψηλής κοινωνίας μέχρι εκεί που, που θα πάει η σερβιτόρη και να, 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 να σβήσουμε με μια μπύρα, ας πούμε. Εν τούτης, έχουν κάτι κοινό. Τι? Το δέσιμο με τον άνθρωπο θα επιστρέψει. Πιστεύω ότι είναι αυτό. Την αγάπη με την ποιότητα, με τη, 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 τη το, το, να θες να, να ανακαλύψεις τις ρίζες σου καλύτερα. Το να, το να είσαι πιο ανέμαλο στην ώρα που περπατάει πρωί και να πει: Α, δεν φοβάστε, δεν έχετε μετανάστε στην παγκιά Λευκοσία. Δεν έχετε ένα, ε, πρεζόνια στην παγιά Λευκοσία. Δεν είμαστε τώρα οι βαρβάκιοι. ούτε η Ομόνια. Και εγώ έχω, περ, περπατάω δίπλα με του μετανάστε, είναι μια χαρά. Θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ πέρα, γιατί επιχειρείται είτε εσκεμμένα είτε από άγνοια, μια εικόνα της παλιάς Λευκοσίας, λες και είναι το γκέτο του αιώνα, ας πούμε. Λες και θα περπατά στον δρόμο και θα σε βιάσουν. Εγώ περπατάω σχεδόν κάθε βράδυ. Βράδυ, βράδυ στην παλιά Λευκοσία. Δεν έχω φοβηθεί. Κάποιε φίλε μου λένε, ναι, αλλά είσαι άντρα. Εσύ ρε Σταύρο που ζει στην παλιά Λευκοσία ουσιαστικά. Το σπίτι σου είναι καημακλή, αλλά εδώ ναι. είμαστε. Εδώ ναι. είμαστε. Ναι. Θέλω να μου πει τι θα έλεγε σε μία γυναίκα με το μωρό τη αν θέλουν να έρθουν βόλτα ή να μην έρθουν στην παλιά Λευκοσία. Φιλέ, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να προκύψει πλέον σε οποιαδήποτε γωνιά της Λευκοσίας. Δεν είναι το μαύρο σημείο η παλιά πόλη. Είναι επικίνδυνη η πόλη η παλιά Λευκοσία. Όχι. Είναι επικίνδυνη η γειτονιά η παλιά Για Λευκοσία. Όνομα του Θεού. Όχι. Για όνομα του Θεού. Ας πάμε να περπατήσουμε, ας κάνουμε τη γραμμή από το χαροκόπιο μέχρι ε, την πλατεία Ομονία άσε με, μην με πας στην Αθήνα μην είναι στα κυπριακά δεδομένα η παλιά Λευκοσία είναι μια επικίνδυνη περιοχή όχι, δεν έχει, δεν έχει επικίνδυνη περιοχή η Κύπρος όχι το αν, α, αν δεν μας αρέσει αν δεν αρέσει σε κάποιους καλύτερα ναι. το να είναι βρώμικα τα μαγαζιά ε, των μεταναστών που ε, 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 είναι στην, ε, ε, κοντά στο όχι και τη προστηριγένεις είναι άλλο αυτό αλλά παρά να του πρόχνουμε σε μια γετοποίηση αυτού του ανθρώπου, καλύτερα να μπορέσουν να έχουν το, την ίδια αντιμετώπιση από εμά, και όταν λέω από εμά, εννοώ και σαν καταναλωτέ για να είμαστε πελάτε του, αλλά και σαν κράτο για να μπορούμε να του να, να, να εντάξουμε σε αυτό το κομμάτι. Και όταν λέω σαν κράτο, ναι, να έχουν όπω εμένα το υγειονομίο έρχεται και με ελέγχει, με τα ίδια πρότυπα να ελέγχονται και αυτοί. Οπότε, εγώ εκδίδω απόδειξη με φόρο τη προστιθέμενη αξία στο ίδιο και αυτοί και να γίνουν ένα με εμά. Αυτό είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι το πώ του πρόχνουμε να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τα χαμηλά μεροκάματα γεννάει το ρατσισμό. Όχι τα μελαχρινά πρόσωπα. Γιατί κανένα δεν θα κάνει πρόβλημα στον Ντάλτσιο και στον οποιοδήποτε Αφρικανό παίχτη ο οποίο παίρνει 350 χιλιάρικα και μισό εκατομμύριο το χρόνο. σα ίσα, αν δούν τον καλά να περπατάει στην παλιά λευκουσία, θα του κεράσουν και μπύρα. Σίγουρα θα βγάλουν σελίδα. Αν δουν όμω ένα Αφρικανό, ο οποίο ε, δεν ξέρουμε πώ έχει έρθει και δεν ξέρουμε τι έχει τραβήσει. Και το πιθανότερο να είναι και παράνομα στην Κύπρο, αν υπάρχει παράνομα. Να έχει έρθει με παράνομο τρόπο στην Κύπρο, τότε θα πούμε ότι πουλάει χόρτο, είναι εγκληματία, ε, μας κλέβουν τις δουλειές. Όχι. <Κι> Δεν είναι Συμβουλές σε έναν δεκαοχτάρι για να βγει πρώτο ραντεβού. Ακατάλληλος. Γιατί. Ακατάλληλος. Ο Σταύρος ήταν ένα παιδί ο οποίος ήταν μονίμως σε μεγάλες σχέσεις. Μέχρι τα 31 μου, 32 μου ήμουνα με τρει κοπέλε. Οπότε δεν είχα την εμπειρία, τη μεγάλη στο ωραίο φίλο. Ε, ναι, ε, αυτό που εγώ θα έτοιμα σαν συμβουλή είναι λοιπόν, να πάμε να... τις γυναίκες. Περίμενε, περίμενε, θα φτάσουμε. <laughs> Αλλά επειδή πας να παρακάμψεις τη συζήτηση, <laughs> εσύ είσαι επαγγελματίας παρατηρητής. Είσαι στην μπάρα, είσαι στο τραπέζι, είσαι στο δίσκο, είσαι στη ζωή, Είσαι στην λεγόμενη νύχτα. Μάλιστα. Άρα τα έχει δει όλα αυτά. Μάλιστα. Πε μα λοιπόν. Να πω το πώ γίνεται, δηλαδή πώ είναι τα πρώτα ραντεβού. Θέλω να μα πει τι να αποφεύγει ένα 18η που πάει ραντεβού και τι να κάνει ένα 18η που βγαίνει ραντεβού. Πλέον δεν θα του πούμε εμεί Χρήστο. Μην ακούγεσαι. μην ακούγεσαι. Πλέον ξέρουν, πλέον. Μην το ακούγεσαι τον Γιώργο Θεοφάνου. Τα φλεκταρίσματα πλέον, Χρήστο μου, είναι στι πλατφόρμε. Είναι με reactions είναι με likes, είναι με μηνύματα. Καθόλου δεν μου αρέσει. Θυμάμαι, θυμάμαι και θα το πω, το πώ είχα προσεγγίσει τη, μια, μια κοπέλα που μου άρεσε πάρα, πάρα, πάρα πολύ στο, στο Λύκειο. Είχα το τηλέφωνό τη, ήμουν τα στο Κέντρο μαθητικό συμβούλιο. Φρόντισα να έρθει στο πάρτι που διοργανώναμε στείνοντα μια κλήρωση για δωρεάν είσοδο. Ήρθε, κόλωσα, δεν έκανα τίποτα. Και μια μέρα ήμουνα σε ένα από τα πιο γνωστά τότε καφετέρια τη Λάρνακα, το Αμάλφι, και αυτή ήταν στα τάτ, στα, στα επαφή, στα παιχνίδια γνώσεων. Και περνάω από δίπλα τη και ήτανε πρωτεύουσα τη Σλοβενία και τη πατάω το Λουμπλιάνα και προχωράω. Και το βράδυ τη στέλνω μήνυμα: Για να μην στείλω αυτό το κλασικό που έστελνε όλη μου η γενιά. Χάι, τι κάνει, και τη λέω: Τώρα ξέρει ποια είναι η πρωτεύουσα τη Σλοβενία. <laughs> ήτανε το πρώτο. Αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε. Δηλαδή... Τι χομπίστας ήσουνα <laughs> ναι Αχ, ναι, χομπίστας, ναι. Τι χομπίστας Έτσι ρόλαρες. Ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο. Μεγάλο story. Πάνε όμως αυτά τα πράγματα, έτσι, οι reactions και τέτοια. Ναι, αυτά παίζουν πλέον. Και πλέον, έχει αλλάξει πλέον και το, και το, και το, και το κομμάτι σε, σε όλο αυτό. Δηλαδή, και είναι, δεν το, δεν το λέω αρνητικά. Η γυναίκα πλέον δεν είναι το άτομο το οποίο περιμένει να την φλεφτάρουν. Φλεφτάρει. Δεν ήταν έτσι πριν 15 χρόνια. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Φλεφτάρει. Η γυναίκα μιλάει ανοιχτά για τι σεξουαλικέ τη προτιμήσει. Πλέον. Και δεν το λέω κακά. Οπότε. Ε, δεν χρειάζεται όλη αυτή η προσπάθεια. Πλέον θεωρώ ότι το μόνο που χρειάζεται να, να υπάρχει είναι. Ε, να υπάρχει ειλικρίνεια. Θέλω, θε, προχωράμε. Έχει χαθεί αυτή η αστεροσκόνη και αυτή η μαγεία, πιστεύω. Δεν θέλω να το ζήσω εγώ. Μ' αρέσει ο ρομαντισμό και θα τον κρατήσω για μένα. Αλλά ναι, νομίζω ότι ε, πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν πάρει άλλε πορείε. Εγώ θα προκαλούσα λοιπόν του 18ηδε αφού το πα εκεί να, να ξαναγίνουν κάτι άλλο. Τι άλλο. Να, 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 να πάει πίσω αυτό το κομμάτι. Να πάει το το κέρασμα που πω τόσο μου άρεσε να στείλει φινάκια. Δεν κερνάει ο κόσμο το φινάκι. Δεν κερνάει ο κόσμο το φινάκι. Ενώ στο φλερ. Ξέρει πόσο μου αρέσει γιατί το κέρασμα ναι. δίνει και περιθώριο στο άλλο άτομο. Κατάλαβε, αν θέλει θα σου μιλήσει. Δεν πα και κάθεσαι μπα από πάνω. Τουλάχιστον δώσε μα μια συμβουλή. Θέλω να κεράσω κρασί μία κοπέλα στο απέναντι τραπέζι. Τι κρασί τη θέλω. Ωραία θα τη στείλει το κρασί που πίνει. Για να μην την βγάλει εκτό από την πορεία τη. Και αν θα μιλήσατε, τότε θα μπορέσει να είσαι χομπίστα και θα τη πει: Θε να γνωρίσουμε τα κρασιά παρέα, και να έχει κάνει μια πρόταση να πάτε σε ένα ενωπείο στα κρασοχώρια, λέμε <laughs> σου. Είναι όμορφο το όμορφο. <laughs> είναι όλα όμορφα αν τα αγαπά, Σταυρό, και αυτό που δίνει και εσύ και οι φίλοι μα, ο Φίβο και ο Ξένιο, μέσω των 7 κλειδιών είναι σπουδαίο. Είναι ευχαριστούμε και εσένα και τους άλλους. Λοιπόν, ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Είμαστε στο κελάρι των 7 κλειδιών, στο χάος, στο θησαυροφυλάκιο, περιτριγυρισμένοι από κάποιες εκατοντάδες μπουκάλια κρασί. Τι κρασί θα μας ανοίξεις? Πάμε να πιούμε... Την πιο πολύ φοιτημένη ποικιλία του τόπου και, αυτή, και για αυτήν που πιστεύω περισσότερο: Ξυνιστέρι. Και θα ανοίξουμε ένα τίμιο ξυνιστέρι. Αυτά που μπορεί να τα καταναλώνει ο καθένα καθημερινά. Θα πούμε ένα ξυνιστέρι από την Έζουσα, από, από την Καναβιού. Ισχύει ότι κάποιε ποικιλίε κόντεψαν να εξαφανιστούν και να πεθάνουν και τι σώσανε τελευταία στιγμή, κυρίω. Να είναι καλά: ο, ο πατέρα Ζαμπάρτας, ο οποίο τι απομόνωσε, τι βρήκε μέσα στα μπέγια και τις έδωσε παρακαταθήκη στους συνοπιού σήμερα για να μπορούσαμε να δουλέψουμε σε αυτέ. Ποιε είναι αυτέ οι ποικιλίε, Τη δεδομένη στιγμή, οι ποικιλίε οι οποίε υπάρχουν σε. Ε, είναι εινοποιήσιμε, ε, 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 δεν δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν φιαλώσει με αυτέ τι ποικιλίε. Είναι ξυνιστέρη, πούρτικο, προμάρα, βασίλισσα, μοροκανέλα, κανέλα. Ε, από τις Λευκές, ξεχνάω καμιά μπορεί και να ξεχνάω. Ε, από τι κόκκινε μαραθεύτικο ε, ήταν ε, οι, νέε προτάσει των Κυπριακών Αμπελώνα που έρχονται να πλαισιώσουν το ντόπιο μαύρο το οποίο ήταν προηγουμένω και το όφθαλμο ένα ενωπίο. Κάνει μια ρηθρινοποίηση και ένα άλλο μια ε, ρόδινη. Και υπάρχουν ο Μιχαγιάς, τον Παστάρτικο και άλλες τόσες τις οποίες ακόμα δεν τις φυτεύσαμε σε αμπελώνες ενιαίου για να μπορέσουμε να έχουμε κρασιά από αυτέ μόνο ποικιλιακά. Σε 20 χρόνια. Ναι. Ο Σταύρος που είναι. Σε 20 χρόνια ο Σταύρος, θέλω να βρίσκεται. Είναι δύο οι εκδοχέ. Ή θα είναι ε, στην εντό των τυχών Λευκοσία ε, στα 7 κλειδιά και θα έχει ακόμα ένα μαγαζί πέριξ τη πόλη. Το οποίο δεν θα είναι το σπίτι του Κυπριακού Αμπελώνα όπω περήφανα σήμερα δηλώνω για τα 7 κλειδιά. Αλλά θα είναι μια νέα πρόταση ε, στην εστίαση την Κυπριακή, η οποία θα είναι... Ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι πολύ λίγα, δεν είναι πολύ λίγες οι επιλογές οι οποίες έχει ο κάθε άνθρωπος να είναι μεταξύ του εντελώς λαϊκού, σουβλάκια, κλέφτικο, ταβέρνα και του εστιατορίου. Δηλαδή είναι το ενδιάμεσο. Και... Περήφανη μεσαία τάξη. Ναι, ρε παιδί μου. Να μπορεί ο να να, να, μην, να, να να βγει έξω, να έχει το τσίμα του και να έχει κρασί. Οπότε θεωρώ ότι θα έχω ακόμα ένα κομμάτι σε τα επόμενα 20 χρόνια. Ε, ακόμα ένα παιδί το οποίο θα είναι. Ό, ε, ε, ακόμα ένα παιδί όπω τα 7 κλειδιά, κάτι άλλο. Ένα είναι αυτό. Ή ίσω πάρω τα όρη. Και να γίνει μοναχό. Από τα γραφεία έφυγα. σω να φύγω και από την πόλη μια μέρα και να πάω σε ένα χωριό μαζί με την κόρη μου και την Ιωάννα να, να φτιάξουμε κάτι εκεί πέρα. Εύχομαι να είσαι υγιή, χαμογελαστό και δημιουργικό. Χαρούμενο. Αυτό θέλω να είμαι και σε εσένα Χρήστο μου να σε καλά που έχει ρίξει άγκυρα σαν από ναυτική οικογένεια έχει <laughs> ρίξει άγκυρα στη, στην πόλη μας και κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες ανάρρηξης του πολιτισμού ή της δημοσιογραφίας του λόγου μας. Να σε καλά φίλε αλλά πάμε να ανοίξουμε το κρασί. Πάμε. Αυτό ήταν το By The Way ένα podcast του podit.cy που του αρέσει να αφηγείται ιστορίες. Αν σας άρεσε όλο αυτό, αφιερώστε 5 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας και δώστε μας μια πεντάστερη βαθμολογία. Έτσι για να βοηθήσουμε λίγο τον αλγόριθμο να πάει τη φωνή μας ακόμα πιο μακριά.